Βγάλε μου τον Καϊρά, σε παρακαλώ, να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Έβγαλε δίσκο καινούριο. Δίσκο καινούριο που λέγεται Τα καλύτερα ταξίδια. Παίζεις τα ραδιόφωνα, παιδί μου, εσύ που είσαι ραδιόφωνατζού. Φουλ! Αλήθεια. Φουλ. Ειδικά. Πότε βγήκε, κάτσε ρε. Να μάθουμε. Παίζει γυναίκα. Αυτό είναι τραγούδια. Αυτό βγήκε περίπου πριν 2 μήνες. Ναι. Να πω ότι είναι το κομμάτι το γνωστό του από τον βορρά μέχρι τον νότο. Το έχει ακούσει σίγουρα. Αυτό έκανε μεγάλο γκέλ το τραγούδι. Στα καπάκια λοιπόν έρχεται στα σκουπίδια που ο κόσμο το μάθε στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια πήγε γιατί έχει κάνει τα καλύτερα ταξίδια. Το λέει ξεκάθαρα μέσα ο Μπίλαρο ο Καρά. Τι λέει δηλαδή. Στα σκουπίδια. Έχω κάνει τα καλύτερα ταξίδια. Δώσε ρε Μπίλη. Βρήκα διαμάντια. Γιατί πολλές φορές σε πάει στα σκουπίδια μια ανάγκη, Ελένη. Μπορεί να μην είναι ο χαρακτήρας σου. Πρόσεχε τι θα πεις, γιατί εσείς αλλού τα πας. Πέσε τα νάσκελο στον τιβάνι με τον Άρη Δαβαράκη. Για πες μας. Μπορεί να σε στείλουν στα σκουπίδια τα χρέη. Μπορεί να σε στείλουν αυτό μία. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος στο τραγούδι, ναι, αποκλείεται. Αυτό, αυτό εννοεί. Είπε ο Καράς ότι πήρε ελβετικό φράγκο και πήγε στα σκουπίδια. Λέει ότι βρήκε διαμάντια που είχε πετάξει. Ναι, το διαμάντι είναι ένα πρόσωπο που είναι πήγε. Είναι μια αλληγορία. Γιατί πώστε μου το σκουπίδι κάποιου είναι το διαμάντι κάποιου άλλου. Ελένη, το βίντεο κλιπ τα λέει όλα. Α, έχουμε βίντεο κλιπ. Μόλις κυκλοφόρησε ένα κοριτσάκι σαν τα κρύατα νερά, μαθήτρια κατά τα άλλα, καταλήγει να χορεύει σε ένα στήλο. Γιατί? Σε σκουπίδια, από ανάγκη. Φτώχεια καταραμένη. Και τελικά την ερωτεύτηκε ένα νέο όμορφο αγόρι που πήγαινε εκεί και δεν την άγγιξε καν. Και πήγε να τη διεκδικήσει. Έχει τραγικό φινάλι το βίντεο κλιπ. Τραγικό φινάλι είναι να καταλήξει μαθήτρια με τον Καρά. Αυτό είναι το τραγικό κοπέλα μου. Όχι, όχι. Στο ίδιο μαγαζί, να το πω και αυτό, πήγαινε και ο δάσκαλος στο σχολείο. Καλά, άμα είναι μαθήτρια και είναι 15, ο Χαράς δεν μπορεί να είναι σαν και εμάς 45. Παιδιά, δεν μπορεί, θα το πάμε 50. Δεν είναι 15 στο σύνολο. Δεν ξέρω πόσο είναι και δεν με νοιάζει, αλλά σίγουρα δεν είμαστε συνομήλικοι, Γρηγόρη. Παιδιά, 15 στο σύνολο δεν επιτρέπεται. Θα πήγαινε το ηθό. Δεν με παίρνει τηλέφωνο. Να, 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 το iPad. Ποιο είναι? Τη Κατερίνα. Ποιο είναι ο κύριο? Ο φίλο μου τραγουδιστή. Καλησπέρα. Σεβαστό. Είμαστε σε εκπομπή, κύριε Σεβαστέ. Πάρτε το σε λίγο. Θέλω να διαβάσω τα λόγια του Καρά. Ρε παιδιά, με νεγάκι να με 20 χρόνια στην τηλεόραση. Δίχως ετικέτες και τιμές, ό,τι πάρεις. Έχει πάντα νύχτα ό,τι θες και γουστάρεις. Έλα να μοιράσουμε ποτό και παρέα. Πως δεν έχει γύρω αρκετό, μα είναι ωραία. Με νόημα. Εκεί που πάνε, ποτέ μου να μην πάω. Εκεί που μου πάνε. Όχι ποτέ μου. Ναι, συγγνώμη. Πάνε ή πάνε. Εκεί που μου πάνε. Μπράβο, πάνε. Ποτέ, πάνε. Ωραία, Τσούλη, να φτιάξει μια μέρα. Εκεί που λέγανε ποτέ, μην ακουμπάω. Στα σκουπίδια. Εκεί έχω κάνει τα καλύτερα ταξίδια. Εκεί με κέρασαν καπνόφυλλα και ξίδια. Όταν χαρμάνιαζε μονάχη η καρδιά. Στα σκουπίδια. Βρήκα διαμάντια που οι άλλοι είχαν πετάξει, τις λέει είχαν. Φίλους και έρωτες που χρόνια είχαν ψάξει, μέσα στα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά. Εκεί συχνάζουν τα καλύτερα παιδιά. Τέλος. Αρέσει. Ναι, αλλά ξέρεις, προσπαθώ να το δω και πίσω από αυτό που λέει. Αλληγορικό είναι, παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Δεν είναι σαν σκουπίδια κυριολεκτικά. Μισό λεπτάκι, εντάξει. Για να μην πω λίγο χρόνο. Είναι αυτό που λένε, που είπα και πριν, ότι το σκουπίδι κάποιου είναι το διαμάντι ενός άλλου. Λέει, βρήκα διαμάντια που οι άλλοι είχαν πετάξει. Έτσι δεν σημαίνει. Να ακούσουμε την κοπέλα γιατί είναι από Θεσσαλονίκη. Μπορεί κάτι παραπάνω. Το ξανά όμω. Εμένα εκεί πήγε. Για δώστε λίγο βίντεο κλιπ.